μια πολύ σημαντική συνεργασία, η οποία θα αποφέρει και οικονομικά στην πορεία. Μπορεί από την άλλη πλευρά να γνωρίσετε κάποιον που ίσως είναι ο έρωτας της ζωής σας. Μπορεί να πάρετε την απόφαση για ένα γάμο, μολονότι δεν είστε από αυτούς που εύκολα αποφασίζουν τέτοιου είδους δεσμεύσεις, αλλά μπορεί κάποιος να σας εμπνεύσει με το Δία στους διδύμους. Από την άλλη πλευρά, το μεγάλο τρίγωνο Κρόνου, Δία και Ποσειδώνα μπορεί να βοηθήσει από το καλοκαίρι και έπειτα να φύγουν κάποιες ανασφάλειες, κάποιοι φόβοι, πράγματα που σας κρατούσαν πίσω, δικές σας φοβίες περισσότερο, όχι απαραίτητα ότι ήταν οι συνθήκες της ζωής σας τόσο φοβιστικές, πράγματα που έχετε στο μυαλό και την καρδιά σας. Όλα αυτά μπορείτε να τα διώξετε πιο άνετα από το καλοκαίρι και έπειτα, κυρίως από τις 15 Ιουλίου και μετά, και να έχετε και μία βελτίωση στα οικονομικά. Ο τομέας έρωτα σχέσεις λοιπόν παίζει δυνατά μες το 13, πολύ δυνατά παίζουν όμως και τα οικονομικά θέματα που επιτέλους αρχίζουν έτσι να έχουν μια ανωδική πορεία. Και πάμε να δούμε τους εγώκερους που... αλλαγές πολλές στη ζωή σας τα τελευταία χρόνια και ανατροπές από τότε που μπήκε ο Πλούτωνας. Η αλήθεια είναι ότι νιώθετε λίγο ότι τραβήχτηκε το χαλί κάτω από τα πόδια σας. Δεν έχετε πια αυτή την αίσθηση ασφάλειας για τα πράγματα που είχατε τα προηγούμενα χρόνια. Αυτό όμως μπορεί να έχει και το suspense του, μπορεί να έχει και τη γοητεία του και μπορεί να έχει και τα καλά του, έτσι. Οι αλλαγές φέρουν πάρα πολλές φορές ωραία πράγματα, άσχετα αν την περίοδο που τις περνάμε είναι λίγο πιο επώδυνες. Τώρα, το 2013 για σας δεν είναι όμως τόσο δύσκολη χρονιά. Φυσικά υπάρχουν εκείνοι που εξακολουθούν να βάλλονται από ουρανό και πλούτονα, οι γεννημένοι τέλος Δεκεμβρίου, αρχές Ιανουαρίου, και εσείς θα έχετε πιο πολλές αλλαγές. Όμως, οι περισσότεροι εγώκεροι θα τα πάτε πολύ καλύτερα μες στην καινούργια χρονιά και μάλιστα από το καλοκαίρι και μετά ξεκινάει από καλοκαίρι σε καλοκαίρι, από το 13 μέχρι το 14, μια καταπληκτική χρονιά για τον τομέα σχέσεις, γάμος, συνεργασίες, τον τομέα παιδί. Γενικώς θα επωφεληθείτε σε πάρα πολλά πράγματα, σε πάρα πολλούς τομείς και φαίνεται ότι οι φίλοι θα παίξουν ένα καθοριστικό ρόλο στη ζωή σας. Πάμε να δούμε τους υδροχόους, που για σας από τον Οκτώβριο του 12 άλλαξε άρδιν η αίσθηση που έχετε για τα πράγματα γύρω σας. Σοβαρέψατε εσείς, σοβαρέψαν οι άλλοι απέναντί σας. Γενικώς, μέσα σε όλα υπάρχει μια μεγαλύτερη δυσκολία στο να διαχειριστείτε ίσως κάποιες καταστάσεις. Η πορεία του Δία στους διδύμους μέχρι τις 26 σας δίνει ένα πρώτο εξάμηνο σχετικά πολύ πιο άνετο σε ό,τι αφορά τουλάχιστον το κομμάτι προσωπικές σχέσεις, έρωτας, γάμος, παιδί, και εκεί πρέπει να βάλετε τα δυνατά σας, όλα αυτά τα πράγματα να τα στρώσετε και τις σχέσεις αυτές να τις ανανεώσετε όσο μπορείτε. Και μετά από το καλοκαίρι, νομίζω ότι τα επαγγελματικά, η καθημερινότητα της δουλειάς σας, ό,τι έχει να κάνει με την καριέρα, είναι αυτό που μπορεί να σας δώσει έτσι λίγο περισσότερο χαμόγελο. Και τα οικονομικά όμως θα επωφεληθούν από το καλοκαίρι και έπειτα. Και πάμε να δούμε τους ηχθείς, που εντάξει, το 12 δεν ήταν ακριβώς η καλύτερη χρονιά ή η χρονιά των ονείρων σας. Έρχεται όμως ένα 13 και ειδικά από το καλοκαίρι και μετά, που υπόσχεται να κάνει κάποιο από τα όνειρά σας πραγματικότητα. Είτε αφού το όνειρο σχετίζεται με τα προσωπικά σας, είτε αφού το όνειρο σχετίζεται με τα επαγγελματικά, από το καλοκαίρι και έπειτα και ιδιαίτερα μετά τις 15 Ιουλίου μπαίνετε σε μια άλλη κατάσταση. Ανοίγετε ένα καινούριο κεφάλαιο εμπειριών, πολύ πιο ευχάριστων, πιο ικανοποιητικών και με δεδομένα τα ωφέλη στον επαγγελματικό τομέα, σε ό,τι έχει να κάνει με σπουδές, σε ό,τι έχει να κάνει με το μέλλον σας γενικότερα, αλλά και τα προσωπικά σας ή το θέμα παιδί για όσους μπορεί να ενδιαφέρεστε και για αυτό το θέμα. Άρα, αντέξτε το πρώτο ζώρικο διάστημα, που ουσιαστικά ζώρια έχουν μόνο 2 μήνες, ο Φεβρουάριος και ο Μάρτιος. Οι υπόλοιποι μήνες του 2013 δεν έχουν αυτή την ταλαιπωρία, αυτή την ένταση ή αυτή την κούραση. Και είπαμε, από το καλοκαίρι και μετά, ακόμη καλύτερα, σχεδόν στους περισσότερους τομείς. Αυτά και για τους ηχθείς. Εύχομαι να έχουμε μια πραγματικά καλή χρονιά, να μας δώσει έτσι ωραία δείγματα.